Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Συρίγος και σας καλωσορίζω στην κουζίνα του showroom της Sub-Zero & Wolf. Σήμερα θα ανακαλύψουμε παρέα τις μοναδικές λειτουργίες των αμερικάνικων αυτών προϊόντων, ετοιμάζοντας το απόλυτο συνοδευτικό πιάτο για ένα γιορτινό τραπέζι. Ποιο είναι αυτό, για φανταστείτε λίγο. Είναι ωραίο συνοδευτικό είτε για κρέας είτε για ψάρι. Αυτό λοιπόν είναι ο πουρές γλυκοπατάτας. Εύκολος, τροπτικός, νόστιμος, υγιεινότατος. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό που θα χρειαστούμε λοιπόν είναι προφανώς οι γλυκοπατάτες. 3 με 4 λοιπόν γλυκοπατάτες, θα πάρω 4 εγώ. Θα τις κόψω σε μικρά κομμάτια και σε λίγο μεγαλύτερα να τα κόψω, δεν πειράζει. Και αυτό που θα κάνω είναι να βάλω μπόλικο αλατισμένο νερό και να ρίξω μέσα τις γλυκοπατάτες. Ωραία. Την κατσαρόλα μου. Τέλεια, πάμε να βάλουμε νεράκι. Και αλάτι. Ενεργοποιούμε την εστία μας, μέτρια προς δυνατή φωτιά, σκεπάζουμε με το καπάκι και αυτό θα πάρει περίπου 20 λεπτάκια μέχρι να βράσουν οι πατάτες μας και είμαστε εδώ για να δείξουμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, οι πατάτες μας είναι έτοιμες. Πήρε ακριβώς όσο χρόνο σας είπα και τώρα ήρθε η στιγμή να ενώσουμε τα υλικά μας, τα οποία είναι πολύ λίγα, αλλά η γεύση που θα δώσουμε θα είναι εξαιρετική. Με μία τρυπητή κουτάλα τα βάζουμε σε ένα πολυμηχάνημα. Βάζουμε τις πατατούλες μας. Τέλεια. Προσθέτουμε χυμό από πορτοκάλι. Γάλα. Ωραία. Και θα τρίψουμε λίγο τζίντζερ για να πάρουμε μόνο το χυμό του. Ωραία. Και τώρα αυτό το κάνουμε για να πάρουμε μόνο το χυμό του για να μην έχουμε τις ίνες από το τζίντζερ. Και παίρνουμε μόνο το χυμό με αυτόν τον τρόπο. Τέλεια. Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα ανακάτεμα. Ωραία. Προσθέτουμε και μία με μια μισή κουταλιά της σούπας βούτυρο. Ωραία. Για κάτσε να δοκιμάσουμε. Δες εδώ. Πω. Έλα, εντάξει, πολύ γρήγορο, ε. Παραδέχεσαι, ε. Πόπο, ρε φίλε. Δεν μπορείς να φανταστείς πώς ταιριάζει το πορτοκάλι με τη γλυκοπατάτα. Πάμε να σερβίρουμε. Αυτό, όπως σας είπα, ταιριάζει πάρα πολύ με κρέας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η γλυκοπατάτα και όποτε κάνω κάτι, ένα κομμάτι κρέας, είτε στο φούρνο είτε στη σχάρα, σχεδόν πάντα θα χρησιμοποιήσω γλυκοπατάτα. Εδώ θα το βάλω έτσι να το βλέπετε. Για να δείτε την υφή της, δείτε. Πω, πω, ε. Προσοχή, παιδιά, αυτό, άμα κρυώσει πολύ, στερεοποιείται. Οπότε, όσο είναι καυτό, δείτε εδώ πώς μένει. Εδώ.
Πω, θα του βάλω ένα κρεατάκι δίπλα, θα βγει εξαιρετικό. Δείξτε μας λοιπόν ότι σας άρεσε η συνταγή μας με τρεις απλές κινήσεις. Μοιραστείτε τη λοιπόν αρχικά με τους φίλους σας. Κάντε ένα share να φύγει να πάει παντού. Μετά, κάντε subscribe στο κανάλι εδώ από κάτω τη Zap Zero and Wolf. Γράψτε τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο και πείτε μας ποια άλλη συνταγή θα θέλατε να δείτε. Τις έχετε δει όλες? Έχετε δει τις προηγούμενες? Λοιπόν, η μαγειρική μας φέρνει κοντά και αυτό το κανάλι αποτελεί πλέον αγαπημένο σημείο συνάντησης. Πουρές γλυκοπατάτας λοιπόν για σήμερα και ραντεβού μέχρι το επόμενο επεισόδιο.